Κυρία Κεπαπτσόγλου, μέσα στην εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώθηκε και η ένταξη του βιολογικού καθαρισμού Άργους Οριστικού σε χρηματοδότηση. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το έργο που πιστεύουμε ότι έχετε πολεμήσει πάρα πολλά χρόνια για να φτάσουμε εδώ. Αυτό το έργο το έχουμε πολεμήσει πάρα πολύ για να φτάσουμε ως εδώ και μας έχουν πολεμήσει πάρα πολύ για να μην γίνει από ό,τι φαίνεται για άλλους λόγους τους οποίους δεν γνωρίζω. Ή μάλλον γνωρίζω, αλλά δεν θα ήθελα να πω δημόσια. Θα έρθει η ώρα όμως που θα υποθούν όλα. Αυτό ήταν το ευτυχές τέλος και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη του Θόδωρο του Καρυπίδη, ο οποίος από την πρώτη αρχή έχει συμβάλει τα μέγιστα, γιατί από ό,τι διαπίστωσε ήταν ο μόνος που κατάλαβε το μέγεθος του προβλήματος. Έτσι λοιπόν έχουμε και επίσημα την ένταξη του έργου αυτού, ενός έργου σταθμού που θα λύσει και ουσιαστικά το πρόβλημα επεξεργασίας των λιμάτων όχι μόνο της πόλης του Άργους Οριστικού, αλλά και με ένα συμπληρωματικό έργο το οποίο τώρα μελετάτε και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και την ένταξη μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους και την επεξεργασία των λιμάτων όλων των μεγάλων οικισμών του Δήμου Άργους Οριστικού που είχαν ως τελικό αποδέκτη τον ποταμό Αλιάκμονα και τους παραποτάμους τους. Έτσι λοιπόν θα μιλάμε για έναν τριτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό που το τελικό του προϊόν θα είναι καθαρό νερό, το οποίο μάλιστα υπάρχει και σκέψη σε κάποιο επόμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα να χρησιμοποιηθεί ως νερό άρδευσης. Σε πρώτη φάση όμως θα καταλήγει τελικά στον ποταμό Αλιάκμονας, αλλά ξαναλέω ότι θα μιλάμε για ένα απόλυτα διαυγές νερό. Ένα έργο το οποίο είχε πάμπολες δυσκολίες στην πορεία του, με χίλιες δυο καταγγελίες από περιβαλλοντικές οργανώσεις που ειλικρινά ενοχληθήκαμε πάρα πολύ, τόσο προσωπικά όσο και εγώ ως Δήμος, γιατί δυστυχώς αυτή η περιβαλλοντική σε εισαγωγικά ευαισθησία εντοπίστηκε και περιορίστηκε μόνο στην περιοχή του Άργους Οριστικού και όχι, δεν θα πω πέρα και μακράν από τα όρια του νομού Καστοριάς, αλλά και πέρα και μακράν από τα όρια της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Αλλά έχουμε μάθει να βλέπουμε πάντα μπροστά, τα αφήνουμε αυτά στο παρελθόν και λέμε ότι τέλος καλό όλα καλά. Ένα έργο μεγάλο προϋπολογισμού 5.285.000 ευρώ σύντο ΦΠΑ μαζί με το συμπληρωματικό έργο που θα είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, που στην ουσία δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά αγωγή μεταφοράς των λιμάτων, των οικισμών Ασπροκλησιάς, Αμουδάρας, Αμπελοχωρίου, από εκείνη την πλευρά, από τον άλλον άξονα των Λαχανοκήπων που όλα αυτά σήμερα καταλήγουν είτε άμεσα είτε έμεσα στον ποταμό Αλιάκμονα, και από την πλευρά των χωριών του πρώην Δήμου Ίωνα Δραγούμη, της Μιλίτσας και του Κωνσταραζίου, των μεγάλων οικισμών δηλαδή, που σήμερα τα λίμματα αυτά με πολύ μικρή επεξεργασία καταλήγουν μετά από διευθυντικούς βόθρους στον ποταμό Αλιάκμονα. Θα είναι δηλαδή ένα δίκτυο στην ουσία συγκέντρωσης όλων των λιμάτων, που όλοι οι οικισμοί πλέον τρίτης αλλά και οι μεγαλύτεροι τετάρτης κατηγορίας θα καταλήγουν στο βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος χωροθετείται δίπλα από τα δημοτικά σφαγεία σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου Άργους Οριστικού. Είναι πολύ νωρίς να δώσουμε έναν ορίζοντα για το έργο? Το έργο έχει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης περίπου 2 χρόνια. Είναι με τη διαδικασία της μελέτης κατασκευής. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2018 θα υπάρχει και η υπογραφή σύμβασης, αυτός είναι ο στόχος, άρα δηλαδή θα έχει γίνει όλη η διαδικασία να υπάρχει της δημοπράτησης, να υπάρχει ανάδοχος και να έχουμε υπογράψει σύμβαση μέχρι τέλος Ιουνίου του 2018, αν όλα πάνε καλά βέβαια, γιατί σε όλες αυτές τις διαδικασίες γνωρίζετε ότι υπάρχουν και γραφειοκρατικές εισαγγελώσεις, ενστάσεις, εκδικάσεις κλπ. Έτσι ώστε από εκεί και πέρα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 2 χρόνων έχει υλοποιηθεί και να είναι έτοιμο για λειτουργία.